Αλέν Τζογλίδη, κατά τα συγχαρητήρια για τις επιτυχίες της ελληνικής αποστολής. Επιστρέψατε από την Ουγγαρία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Καταρχήν, ένα πρώτο σχόλιο για την όλη διοργάνωση, θα ήθελα. Ναι, η διοργάνωση ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Είχαν 33 κράτη συμμετείχαν στο πρωτάθλημα και το επίπεδο ήταν πάρα πολύ ψηλό. Ίσως πολύ ψηλότερο από το επίπεδο που περιμέναμε. Το να μπει ένας αθλητής σε τελικό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, κατορθώσαμε να έχουμε 11 τελικούς και δύο χάλκινα μετάλλια με τη σκηταλοδρομία 4x100 και 4x200 των ανδρών. Αναφερθήκατε στις επιτυχίες της ελληνικής αποστολής. Γενικότερα, μείνατε ικανοποιημένος. Σημειώθηκε και πανελλήνια ρεκόρ. Βέβαια. Μείναμε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, διότι όλοι οι αθλητές βελτίωσαν τις επιδόσεις τους σε σχέση με το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Είχαμε πάρα πολλά πανελλήνια ρεκόρ από όλους τους αθλητές. Αυτό δείχνει ότι είμαστε σε πάρα πολύ σωστό δρόμο στην εξέλιξη του αθλήματος μας. Γενικότερα ήταν ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου η διοργάνωση, όπως είπατε. Ήρθαν όμως οι επιτυχίες οι δικές μας, αν και πριν αναχωρήσετε είχαμε πει ότι ήταν δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα. Θέλω να μου πείτε τώρα ένα σχόλιο από εδώ και πέρα, για την επόμενη μέρα. Τελείωσε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τελείωσε η σεζόν. Τελείωσε η φετινή αγωνιστική σεζόν. Το επόμενο χρονικό διάστημα είναι περίοδο ξεκούρασης. Και από αρχές Σεπτέμβρη ξεκινάει ο νέος σχεδιασμός της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, όπου έχουμε προγραμματίσει κάποιες αλλαγές όσον αφορά και το αγωνιστικό μας πρόγραμμα, αλλά και γενικότερα στη δομή και λειτουργία όλου του αθλήματός μας, τις οποίες θα τις ανακοινώσουμε μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Οπότε δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο τώρα. Όχι, ναι. Ωραία. Κάτι άλλο τώρα. Παραμένετε αισιόδοξος για την πορεία του αθλήματος? Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, καταλαβαίνετε, και με τα κολυμπητήρια. Κάποια προηγούμενη συζήτηση που είχαμε, σας είχα αναφέρει ορισμένα πράγματα γύρω από το υλικό μας. Εάν η κατάσταση εξελιχθεί όπως την περιμένουμε, το άθλημα βρίσκεται σε πορεία απογείωσης. Και αυτό το εννοώ στην κυριολεξία. Συμβάλλει και η συνεργασία πλέον, η ένταξη μάλλον του αθλήματος στην Κολυμπητική Ομοσπονδία? Αυτό είναι απόλυτα συνειφασμένο και αυτή τη στιγμή ευχαριστούμε από όλη μας, όλη μας την καρδιά, όλο το επιτελείο του αθλήματός μας, την Κολυμπητική Ομοσπονδία που μας έχει αγκαλιάσει τόσο ζεστά και μας έχει εντάξει στους κόλπους της. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ.